Πρόεδρε, να εκπρόσωπο τα βαθιά μου συλληπιτήρια για την απώλεια του Γιάννη, του Αντωνίου. Νομίζω ότι είμαστε όλοι εκεί και είμαστε και πολύ επηρεασμένοι πραγματικά από αυτό το πολύ δυσάρεστο συμβάν για το χωριό μας στην Περαχώρα. Ακούμε πολύ μεγάλη προσοχή αυτά τα οποία υπόθηκαν στο Δημοτικό Συμβουλίο. Θέλω μόνο να κάνω μια παρατήρηση. Δεν ήθελα να πάρω το λόγο συναισθανόμενος την αξία του χρόνου και τους δημότες μας που έχουν έρθει σήμερα εδώ. Δεν θα έπαιρνα το λόγο αν δεν άκουγα την απάντηση κυρίως από τον κύριο Σωτήρη Νικολάου για το τόσο μεγάλο θέμα το οποίο έχει δημιουργηθεί στους Αγίους Θοδόρους. Μάλλον δεν έχουν καταλάβει την αξία του γεγονότος. Μάλλον δεν έχουν καταλάβει ότι σήμερα αυτή η περιβόητη δημοτική επιχείρηση ΔΚΠΑ, που είναι, αν υπάρχει άλλη άποψη να μας την πείτε, χωρίς εκαθαριστή, δεν έχει λήξει δηλαδή η εκαθάρισή της, έχετε οριστεί τόσο εσείς κύριε Σωτήρη Νικολάου όσο και ο κύριος Δράφης ως μεσαιγιούχοι. Έχετε υπογράψει μία λίστα αντικειμένων μετά από μία καταγραφή δικαστικού επιμελητή και είστε εσείς υπεύθυνοι. Δεν είναι καν εκαθαριστής που θα έπρεπε να ήταν εκεί και απορώ γιατί δεν ήταν, πρέπει να μας το εξηγήσετε και αυτό. Δεν ήταν εκεί κανένας άλλος, ούτε η Δημοτική Αρχή, και προφανώς δεν έχει και λόγο διότι η εταιρεία είναι υποκαθάριση όπως είπα πριν, και άρα τον πρώτο λόγο τον έχει ο καθαριστής. Και υπάρχουν δύο υπογραφές. Η δική σας και του κυρίου Ράτη. Εσάς κύριε Σωτήρη Νικολάου και του κυρίου Ράτη. Αυτό έχετε καταλάβει τι σημαίνει? Έχετε καταλάβει ότι η ευθύνη, κύριε Πρόεδρε Δημοτικού Συμβουλίου, όλων αυτών, όλη αυτή τη περιουσία, τη δημοτική περιουσία, έχει έρθει στην φύλαξη, στην ευθύνη φύλαξη στον κύριο Ράτη και σε εσάς κύριε Νικολάου? Εάν αυτό το έχετε καταλάβει, τότε πρέπει να μας δικαιολογήσετε το εξής πάρα πολύ απλό. Πώς βρέθηκαν, όπως είπε πολύ σωστά ο κύριος Πέτρου πριν, τα αυτοκίνητα μέσα στο δημοτικό χώρο. Ο Φοβορής ο Πέτρου. Δεν έχει μιλήσει ο κύριος ο πρώην πρόεδρος. Λοιπόν, πώς βρέθηκαν λοιπόν αυτά τα φορτηγά εκεί? Μας είπαν, όπως είπε πολύ σωστά, ότι του δόθηκαν τα κλειδιά από τον κύριο Ράτη. Όταν πήγαμε εμείς Σάββατο που ξύλωναν, και ξέρουν πάρα πολύ καλά τι έπαιξαν, αλλά να το πω και εδώ, δεν ξύλωναν, δεν έπαιρναν τα ποτά, δεν έπαιρναν τα πυρούνια, δεν έπαιρναν τα τραπεζοκαθίσματα, έπαιρναν τα κουφώματα από το κτίριο, ξύλωσαν το κτίριο ολόκληρο. Και εσείς ήσασταν απόν. Το ότι δεν ήσασταν πιθανόν την Παρασκευή, γιατί εγώ δεν ήμουν την Παρασκευή, αλλά ήμουν το Σάββατο και δεν σας είδα, πιθανόν να είσαστε. Αλλά έπρεπε να είσαστε εσείς εκεί ως ο μεσηγιούχος. Ή αν εσείς, όπως είστε, δημοτικός σύμβουλος και ο αντιδήμαρχος, έπρεπε να ορίσετε έναν υπηρεσιακό παράγοντα να ήταν εκεί, στο χώρο, και να βλέπετε και να ελέγχετε αυτοί οι άνθρωποι τι ξυλώνουν. Δεν ήσασταν εκεί. Αυθαίρετα λοιπόν, όχι μόνο ερημώσατε τα πευκάκια, όχι μόνο εγκαταλείψατε τα πευκάκια, αλλά ταυτόχρονα τα λεηλατήσατε. Λεηλατήθηκαν το προηγούμενο Σαββατοκύριακο τα πευκάκια. Εκεί ήσασταν απόν. Αυτή λοιπόν την ευθύνη, την οποία πάτε να καλύψετε και εσείς και η Δημοτική Αρχή τώρα, και πρέπει να μας απαντήσετε σε αυτά, είναι πολύ σημαντικά ερωτήματα, πάτε να καλύψετε με ένα τιμολόγιο, το οποίο ακούτε τι έγινε τώρα. Όταν η εταιρεία τέθη υποκαθάριση το 2011, φτάσαμε το 2017, στις 18 πρώτου του 2017, να υπάρξει ένα τιμολόγιο πώλησης όλων των αντικειμένων της επιχείρησης έναν ιδιότητα. 18 πρώτου του 2017. Ένα μήνα μετά και κάτι μέρες, στις 21 Δευτέρου του 2017, έγινε η καταγραφή από το δικαστικό επιμελητή. Και ότου θαύματος, ό,τι περιέχεται στα τιμολόγια που εκδόθηκαν ένα μήνα πριν, υπήρχε και στη λίστα του δικαστικού επιμελητή. Εγώ λοιπόν σας ρωτώ ευθέως, έχετε εσείς, και επειδή ο κ. Ζάτης λείπει τώρα, και σας ρωτώ ευθέως, μέσω του Προέδρου βεβαίως, έχετε συνέστηση της ευθύνης σας, της απώλειας αυτών των αντικειμένων? Με ποιο δικαίωμα ήρθε ένας ιδιώτης, παρά το γεγονός ότι υπήρχε και ένα τιμολόγιο πώλησης, που κρίνεται αν το τιμολόγιο αυτό έτσι όπως είναι ένα μήνα πριν και μετά από το 2017, μετά από 5-6 χρόνια ήρθε να καταγραφεί αυτή η περιουσία και εκδόθηκε το τιμολόγιο ένα μήνα πριν, έτσι.
το αν αρκεί το τιμολόγιο αυτό, πραγματικά, χωρίς καμία δικαστική απόφαση, να έρχεται ένας ιδιώτης και να λαιλατεί και να, να γρεμίζει το κτίριο, γιατί περί αυτού πρόκειται. Όλα αυτά είναι ερωτηματικά τα οποία πρέπει να μας τα απαντήσετε. Ερωτηματικά τα οποία στο Δημοτικό Συμβούλιο έπρεπε να τα βάλετε μόνος σας. Έπρεπε να έρθετε εδώ και να μας ενημερώσετε τι συνέβη σε αυτή την περιοχή. Λαιλατήθηκε μια δημοτική περιουσία. Πρέπει να μας την πείτε. Να μας πείτε για ποιο λόγο έγινε. Και περιμένω τις απαντήσεις σας και εγώ θα μου δοθεί μια, έστω ένα λεπτό κύριε Πρόεδρε, αν χρειαστεί, μετά από όλο αυτό, να απαντήσω πιθανόν να μου δοθεί η δυνατότητα. Γιατί θα σας πω και κάτι άλλο κύριε Πρόεδρε, μισό λεπτό ακόμα, ότι εάν έχετε διαβάσει το μισθωτήριο, το αρχικό μισθωτήριο που έχει συναθεί στην επιχείρηση, με την επιχείρηση αυτή, εκεί στο 16ο, αν θυμάμαι, όρο της μίσθωσης, αναφέρεται ρητά ότι ό,τι κτίριο, όποια κτίρια δημιουργηθούν κατά τη διάρκεια της μίσθωσης, αυτά ανήκουν στο Δήμο Αγίων Θεοδόρων, λέει το συμφωνητικό. Με ποιο δικαίωμα λοιπόν εσείς γκρεμίσατε σήμερα ένα κτίριο? Πρέπει να μας τα πείτε αυτά, είναι πολύ σοβαρά. Γκρεμίστηκε και το δίνουν και φωτογραφίες. Όταν κανείς κύριε Νικολάου παίρνει τις πόρτες, τα παράθυρα και γκρεμίζει και ξυλώνει, γιατί σταμάτησαν μετά από την εμφάνιση δική μας εκεί. Έκοβε τους κυλοδοκούς. Έχουμε φωτογραφίες, φωτογραφικό υλικό, το έπαιξαν όλα τα μέσα. Πρέπει να μας το πείτε αυτό, να μας απαντήσετε. Γιατί επιτρέψατε να λαιλατηθεί η δημοτική περιουσία. Και να πω και κάτι άλλο κύριε του Δημοτικού Συμβουλίου, μόνο μισό λεπτό. Ακούγεται εδώ ότι ο Δήμος λειτουργεί κρυφά, ότι δεν μας ενημερώνει. Μα 5 χρόνια τώρα στο Δημοτικό Συμβούλιο λέω ακριβώς αυτό και δεν με ακούει κανείς. 5 χρόνια τώρα δημιουργούνται συνθήκες αποκλεισμού μιας ολόκληρης παράταξης του 25% της, του να υπάρχει και να λέει την άποψή της μέσα ίσως στην πιο σημαντική δημοτική επιχείρηση που είναι η τουριστική. Σας έχω προκαλέσει επανειλημμένα, όχι μόνο στις γενικές συνελεύσεις, κύριε Γεωργίου Αθανάση, αλλά και κυρία Πρωτοπαπά, να μας πείτε γιατί είμαστε αποκλεισμένοι από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτό της εταιρείας. Δεν μας απαντήσετε ποτέ. Τα καταγγέλαμε αυτά. Κομματική πειθαρχία και το ξέρετε κύριε Λογοθέτη καλύτερα από μένα. Εγώ δεν ξέρω κομματικές πειθαρχίες. Ναι, τι δεν ξέρετε μόνο. Πού από παρθενογέννης είστε? Τι δεν ξέρετε? Εσείς που λέτε δεν ξέρετε. Συγχωρείτε. Είπαμε λίγο πριν να κρατήσουμε. Εάν κάποιος αποδέχεται ότι για λόγους κομματικής πειθαρχίας έκανε κάτι το οποίο ήταν όχι μόνο αντιδημοκρατικό αλλά αφορούσε τη σωστή λειτουργία του Δήμου, τότε εγώ τι να πω, περισσεύει το οποιοδήποτε, πραγματικά, το οποιοδήποτε σχόλιο. Κλείνοντας, μέα κούλπα, ναι, ένας μεγάλος το έχει πει αυτό, άρα επιτρέπει να το λέμε και εμείς οι πολύ πιο μικροί. Θέλω λοιπόν να σας πω το εξής. Λοιπόν, και εδώ και με αυτή την πρόταση κλείνω. Εδώ ψηφίστηκε ένα 106β με όρους και προϋποθέσεις που η ενιαία Δημοτική Αρχή λίγο πριν αρκετό καιρό ψήφισε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Κύριε Πρόεδρε, μέσω να απαντήσω τον κύριο Γεωργιού, να του πω ότι το 106β η αναπληρωτής δήμαρχος το έφερε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και ψηφίστηκε αυτό που εμείς μόνο στους παράταξη δεν ψηφίσαμε. Λοιπόν, θέλω να πω λοιπόν ότι ναι, αντιλαμβάνομαι ότι είμαστε 45 μέρες πριν τις εκλογές. Αντιλαμβάνομαι. 40 μέρες πριν τις εκλογές. Αντιλαμβάνομαι, αν θέλετε, μια ευκαιρία που μας δίνεται ως σταγόνα δημοσιότητας στο Δημοτικό Συμβούλιο να δικτούμε στις κάμερες. Αλλά επιτέλους θα πρέπει, κύριε Πρόεδρε Δημοτικού Συμβουλίου, επειδή μας ακούει κόσμος και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό που είναι κόσμος σήμερα εδώ, ότι πρέπει να έχουμε ένα μέτρο σε αυτά που λέμε και να έχουμε και μια καλεστησία, θα την έλεγα εγώ, όποιος το κατάλαβε, στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε και εκφραζόμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο.